Κύριε Πρόεδρε, έχει αποδειχθεί ότι ο συνδυασμός τεχνικής συνδρομής και χρηματοδοτικών μέσων των διορθωτικών ταμείων δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ υπάρχουν σκιές σκανδάλων και περιπτώσεις κακοδιαχείρισης κονδυλίων. Η Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι δέσμοι συγκεκριμένων κανόνων. Ο έλεγχος για την ορθή χρήση των κονδυλίων γίνεται δειγματοληπτικά από την Επιτροπή εκ των υστέρων, ένεκα των προνοιών των συνθηκών που προβλέπουν την ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η ευθύνη διαμοιράζεται μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, κυρίως της Επιτροπής και της κυβερνήσης των κρατών μελών. Κατά αυτόν τον τρόπο, θεσμικές και διοικητικές αδυναμίες, διαφθορά, εξαπάτηση των κοινοτικών υπηρεσιών και κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων οδηγούν σε οικονομικά ελλείμματα και περιφερειακές ανισότητες. Οι κυβερνήσεις συστηματικά υπέκυψαν στα θέλγητρα του πελατειακού κράτους, τα συμφέροντα του καρτέλ των κατασκευαστικών εταιριών, τα μικροσυμφέροντα τοπικών παραγόντων και τις ευκαιριακές πολιτικές επιδιώξεις. Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα να αξιοποιήσει επαρκώς τα κοινοτικά κονδύλια και να μεγιστοποιήσει τα ωφέλη είναι προφανής, ώστε να σταματήσει να αιμορραγεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Χρειάζονται εξατομικευμένες λύσεις, σεβασμός στις μακροπεριφερειακές προτεραιότητες των κρατών μελών και στις ιδιαιτερότητες, στα χαρακτηριστικά και στις διαφορές των επιμέρους περιοχών. Χρειάζονται προσβασιμότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζονται εθνικοκεντρικές φιλολαϊκές κυβερνήσεις. Ευχαριστώ.